Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. marketingconsultant.gr Μάρκετινγκ για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Ο σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 σας προτείνει ιδέες και λύσεις για να αναπτύξετε έξυπνα την επιχείρησή σας. Καλή σας ακρόαση! Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 και σε αυτό το podcast της στήλης Business and Marketing Tips της Athens Voice θα σας μιλήσω για την αρνητική κριτική στην επαγγελματική μας ζωή και δεν αναφέρομαι στις online κριτικές. Ο Αριστοτέλης είχε πει: ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε την κριτική είναι να μην λέτε τίποτα, να μην κάνετε τίποτα και να είστε τίποτα. Τι είναι η κριτική? Η κριτική είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Είναι μέρος της ζωής μας. Χρησιμοποιείται συνήθως με αρνητική χρειά, όμως αναφέρεται σε θετικά και αρνητικά στοιχεία. Είναι ένα στοιχείο τέχνης γιατί παίζει μεταξύ αντικειμενικών και υποκειμενικών κριτηρίων και αφορά την αξιολόγηση σε κάτι. Εν ολίγης, είναι η απομόνωση των στοιχείων και η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους με αντικειμενικά και υποκειμενικά κριτήρια. Μία θετική κριτική μας βοηθά να δούμε πώς μας βλέπουν οι άλλοι και πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Άρα ουσιαστικά μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι. Μας δίνει νέες προοπτικές. Μας βοηθάει να δούμε τα πράγματα με μια διαφορετική οπτική γωνία. Προκαλεί την ανάλυση και την αυτοανάλυση. Λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη που μας κάνει να δούμε καλύτερα τον εαυτό μας. Μας κινητοποιεί και μας κινητροποιεί να βγούμε από το comfort zone μας, δηλαδή να εξελιχθούμε. Και βέβαια μας βοηθάει στην προσωπική και στην κοινωνική μας ανάπτυξη. Αντίθετα, η αρνητική κριτική προκαλεί την αποθάρρυνση. Μας κόβει τα φτερά, ειδικά όταν γίνεται επίμονα. Μας χειραγωγεί, μπορεί να μας οδηγήσει στο να αλλάξουμε τις αποφάσεις μας. Μας κάνει να χάσουμε το ενδιαφέρον και την όρεξή μας. Και σε ακραίες περιπτώσεις μας κακοποιεί και είναι κακοποιητική. Σε κανέναν δεν αρέσει η αρνητική κριτική, όμως η αντίδραση σε αυτήν είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Αν δούμε γιατί ασκούμε κριτική, θα δούμε γιατί τις περισσότερες φορές αισθανόμαστε ανασφαλείς. Είναι αδύνατον να δεχθούμε τους άλλους αν πρώτα δεν έχουμε αποδεχθεί τον ίδιο μας τον εαυτό. Στην πραγματικότητα, ανεβάζουμε τον εαυτό μας στα μάτια μας, κριτικάροντας τον άλλον. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε λάθη, αδυναμίες, προβλήματα άλλων, παρά να κοιτάξουμε μέσα μας. Έτσι λοιπόν, η διαχείριση της επαγγελματικής κριτικής στηρίζεται στην οπτική γωνία με την οποία προσεγγίζουμε το θέμα. Και θέλω να σας δώσω κάποια tips, κάποιες ιδέες, τροφή για σκέψη για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζετε και ποια πρέπει να είναι η στάση σας στην επαγγελματική κριτική που δέχεστε. Το πρώτο έχει να κάνει με την συνειδητοποίηση ότι η κριτική είναι μέρος της ζωής μας και της επαγγελματικής και της προσωπικής. Να ξέρετε ότι ο εντοπισμός του προβλήματος ή ο εντοπισμός μιας κατάστασης είναι και η μισή του λύση. Άρα λοιπόν συνειδητοποιούμε ότι η κριτική υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση ότι η κριτική αφορά εμάς. Έχει να κάνει με τις σκέψεις που έχουμε για αυτό που ακούμε, με την ερμηνεία που εμείς δίνουμε σε αυτό που ακούμε και βέβαια το πιο σημαντικό απ' όλα, η αντίδραση που εμείς θέλουμε να δώσουμε σε αυτό που ακούμε. Το τρίτο έχει να κάνει με τον κριτή. Δεν έχει νόημα να μισήσουμε τον κριτή, ακόμα και αν απεχθανόμαστε την κριτική του. Πρέπει επίσης, σαν τέταρτο tip, να αναλάβετε την ευθύνη των πράξεων και των λαθών σας. Πολλές φορές, άνθρωποι είμαστε, επαγγελματίες είμαστε, κάνουμε λάθη. Άρα λοιπόν, είμαστε ευάλωτοι στην κριτική και η κριτική σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλοδεχούμενη. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι όχι να κρυφτούμε, να αναλάβουμε την ευθύνη, να πούμε ότι κάναμε λάθος και να ζητήσουμε συγγνώμη. Ποτέ όμως, σαν πέμπτο tip, μην απαιτείτε την τελειότητα. Υπάρχει κάτι που χρησιμοποιούμε στο business και στην ψυχολογία πολλές φορές που λέγεται fail, που ουσιαστικά αν το ερμηνεύσεις, το μεταφράσεις στα ελληνικά θα πει αποτυχία. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα ακρονίμιο που λέει First Attempt in Learning, δηλαδή πρώτη
προσπάθεια για να μάθεις κάτι και να εξελιχθείς. Άρα λοιπόν το να αποτύχουμε δεν είναι πρόβλημα, είναι το βήμα για να γίνουμε καλύτεροι. Έκτο tip, απομονώστε το θόρυβο στην επικοινωνία. Δηλαδή, σκεφτείτε, λαμβάνετε την ίδια κριτική από αλλού? Ποιος είναι ο κριτής, ποιος είναι αυτός που κάνει την κριτική? Μήπως αυτό κάτι σας λέει για το πώς πρέπει να εκλάβετε την κριτική? 7ο tip, εστιάστε στην ουσία της κριτικής και όχι στο πώς αυτή εκφέρεται. Το έχετε ακούσει σίγουρα, σημασία δεν έχει τι λες, αλλά πώς το λες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εστιάστε στην ουσία. 8ο tip, αποφασίστε αν είναι δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη κριτική. Αυτό είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που θα σας υποδείξει το πώς θα πρέπει να απαντήσετε. Και ερχόμαστε στο 9ο βήμα που αφορά την απόφαση, τη δημιουργία και την απόδοση της απάντησης, γιατί στην επαγγελματική κριτική πρέπει να απαντάμε για να θέτουμε και όρια στο συνομιλητή μας. Άρα λοιπόν αποφασίζουμε πώς θα αντιδράσουμε, θα δημιουργήσουμε την απάντηση και βέβαια θα την αποδώσουμε. Και πάντα ξεκινάμε σε κάθε επαγγελματική επικοινωνία με τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης, που θα μιλήσουμε για αυτήν σε κάποιο άλλο podcast, όπου έχει να κάνει με την αναγνώριση της κατάστασης, δηλαδή με την αναγνώριση της κριτικής στην αρχή της απάντησης. Προσοχή όμως εδώ, η αναγνώριση δεν σημαίνει και συμφωνία σε αυτό το οποίο μας λέει ο άλλος. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε όλους. Όταν το αποδεχθούμε αυτό, τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε να δεχτούμε τους εαυτούς μας. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41 και μέχρι το επόμενο Business and Marketing Tips Podcast είστε επανειδήν. Μόλις ακούσατε τις ιδέες και τις λύσεις που προτείνει ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41 για την έξυπνη ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Ραντεβού με νέες προτάσεις την άλλη εβδομάδα. marketingconsultant.gr Μάρκετινγκ για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Το podcast αυτό δεν περιέχει συγκεκριμένες συμβουλές για επενδύσεις ή σίγουρο κέρδος. Σκοπός του podcast είναι η γνωριμία των ακροατών με τις βασικές αρχές μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητας μιας μικρής επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση γι' αυτό και ενδείκνεται η συμβουλή ειδικών. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.